Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην Κυκλάδων Θέα με τον Χρήστο Καυτηράνη ως καλεσμένο μας πρώτο στην σημερινή εκπομπή. Βαγγέλη, να πούμε ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η ΕΠΣ Κυκλάδων για το θέμα των εκλογών. Ναι, η συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Κυριζίκη. Βεβαίως, να διαβάσεις. Ναι, να τη διαβάσουμε. Την 3η 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 2.30 στο γραφείο Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ΕΠΟ, κ. Κυριτζίκη Γεώργιου, και εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων. Την ΕΠΣΚ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Φρέρης Ειρηναίος, ο δεύτερος αντιπρόεδρος κ. Φωτεινός Αντώνιος, ο έφορος κ. Παρίσης Νικόλαος και το μέλος ο κ. Καυτηράνης Χρήστος. Η συνάντηση έγινε σε φιλικό κλίμα. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Γκυρτζίκης, δεσμεύτηκε να επανεκκινήσει την χρηματοδότηση προς την ΕΠΣ Κυκλάδων όταν τελεσυδικήσει η προσφυγή του κ. Καυτηράνη Χρήστου προς το διαιτητικό δικαστήριο. Επίσης, έγινε γνωστό ότι κανένα από τα 4 φερόμενα σωματεία της ΕΠΣΚ, Φιλότη, Σέριφος, Παναξιακός και Πάγος, δεν έχει υπογράψει την ανωτέρω προσφυγή. Το μόνο που διαβεβαίωσε ο κ. Καυτηράνης είναι ότι πήρε την προφορική συγκατάθεσή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε όμως και μια εξέλιξη στο θέμα και βλέπουμε εδώ σε αθλητικό site των Κυκλάδων ότι ο κ. Γκυρτζίκης δήλωσε ότι η διοίκηση της ΕΠΣ Κυκλάδων έχει πάψει να αναγνωρίζεται από την ΕΠΟ από τις 17 Δεκεμβρίου, όπου βάσει καταστατικού θα έπρεπε να είχαν γίνει εκλογές, συνεπώς για εμάς δεν υπάρχει καμία διοίκηση. Λοιπόν, και περνάμε κατευθείαν στο ψητό. Κύριε Καυτηράνη, πείτε μας, τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση? Από το Δεκέμβρη έχετε βγάλει ανακοινώσεις. Έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να ήσασταν κι εσείς παρόν στην συνάντηση με τον κύριο Γκυρτζίκη. Βλέπουμε τις δηλώσεις του κύριου Γκυρτζίκη. Πείτε μας τι γίνεται. Βεβαίως. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχηθώ καλό δρόμο στην εκπομπή, η οποία ήταν αναγκαία και απαραίτητη και έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο για τη Σύρο και τις Κυκλάδες και για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο. Θα άρχισα έτσι να πω δύο κουβέντες, ότι θα άρχισα πρώτα με ένα ποδοσφαιρικό όρο, γιατί διαβάζοντας ο Βαγγέλης την ανακοίνωση της ΕΠΣ Κυκλάδων, θα έλεγα ότι είναι αδύνατο να παρακολουθείς την ΕΠΣ Κυκλάδων. Τόσο ψέμα, τόσα ψέματα σε μια περίοδο 6-7 μηνών, που είναι δύσκολο, πιστεύω, όχι μόνο σε μένα, και στον καθένα να την παρακολουθήσει. Πρέπει κάποιος να τους πει ότι δεν διεκδικούν πρωτάθλημα ψέματος, ούτε αν το έλεγα και καλλιτεχνικά, ούτε Όσκαρ ψέματος, ψεύδους. Εδώ έχουν βγει τον Ιούνιο για μια συγκεκριμένη θητεία. Την απάντηση για το πότε έλεγε η θητεία της ΕΠΣ Κυκλάδων έδωσε, νομίζω, ο κύριος Γκυρτζίκης. Το ξέρανε, το ήξεραν, πιστεύω. Αν δεν το ξέραν, κακώς δεν το ξέραν, θα πρέπει να το μελετήσουν. Και, εν πάση περιπτώσει, όποιος διεκδικεί μια διοίκηση, μια προεδρία, ένα σωματείο κλπ., αν μη τι άλλο, το μόνο που θα έκανε, το πρώτο που θα έκανε, θα ήταν να διαβάσει το καταστατικό του για αυτό που έβαλε υποψηφιότητα. Ναι, δηλαδή, μας λέτε ότι τώρα, οι εκλογές έγιναν τον Ιούνιο για 6 μηνές. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Τώρα, αν δεν το ήξεραν, επειδή τέθηκε και αυτήν η ερώτηση στον κύριο Γκυρτζίκη, ότι δεν το ήξεραν κλπ. Και η απάντηση του κυρίου Γκυρτζίκη ήταν προς τον κύριο Φρέρη, οφείλατε να το ξέρετε. Και εκείνος φυσικά ρωτούσε εμένα, γιατί δεν μου το είπατε. Δεν είχα κανένα λόγο να πω τι. Όποιος βάζει υποψηφιότητα, ας καθίσει να διαβάσει. Αν δεν ξαναδιαβάσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ή αν δεν ξαναερμηνεύσει. Από εκεί και πέρα, επειδή εδώ τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση ότι προφορικά είπα εγώ, λέει ότι δεν υπάρχουν σωματεία, ό,τι. Δεν έχουν δικηγόρο. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος η οποία αναβλήθηκε 2 φορές λόγω της απεργίας των δικηγόρων. Δεν ξέρουν ότι εκεί κατατέθηκαν προσφυγές των σωματείων. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά με ψέματα προσπαθούν τώρα για λόγους επικοινωνιακούς ίσως, και επειδή ξέρουν ότι θα πάμε σε εκλογές, αυτό είναι αυτονόητο και είναι σίγουρο ότι θα πάμε σε εκλογές, προσπαθούν μέσα από εκεί πάλι με διάφορα τεχνάσματα να παίξουμε, να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα κλπ. Θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν τα ψέματα και για το καλό των σωματείων να προκυρηθούν γρήγορα οι εκλογές, όσο γίνεται πιο γρήγορα,
για να προλάβουμε άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα συνεχίζεται με μια έκπτωτη διοίκηση. Βεβαίως. Αυτό ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Τους κινδύνους και βλέπω απέναντι την κάμερα έτσι. Ακριβώς. Και θέλω να δω και τα σωματεία έτσι κατάματα για να δουν και να ξέρουν ότι όλο αυτό που γίνεται τώρα γίνεται από μια διοίκηση η οποία είναι έκπτωτη. Το είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρος της ΕΠΟ, θα το πει σε λίγες μέρες μόλις τελειώσει η Επιρρογή των Δικηγόρων και το Διοικητικό Δικαστήριο. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά για τις εκλογές. Δεν θέλω να μπω στο τι έγινε και στο πώς φτάσαμε εδώ. Όλοι το ξέρουν, όλα τα πιστεύω ότι όλοι μπορούν να αξιολογήσουν καταστάσεις και να δούμε πώς φτάσαμε εδώ. Και εγώ δεν καταλαβαίνω μόνο την αιμονή των ανθρώπων αυτών να είναι σε μια διοίκηση που έχει λήξει, που η θητεία της έχει λήξει. Δεν μπορεί έτσι θελικά κανείς να μείνει πουθενά. Και μάλιστα ο κύριος Γκυρτζίκης τους έφερε το δικό του παράδειγμα για να δείξει στον κύριο Φρέρη ότι έχει άδικο με τις σκέψεις που κάνει. Αυτό. Και του είπε ακριβώς ότι και εγώ πέρυσι έγινα πρόεδρος με την ψήφο των ενώσεων στην ΕΠΟ, αλλά έγινα για το υπόλοιπο έτσι, της θητείας του προηγούμενου. Γιατί υπάρχουν καταστατικά. Αυτό έγινε όταν ήσασταν στη συνάντηση μαζί. Βεβαίως. Νομίζω το γράφει και στην συνέντευξη που έδωσε, αλλά μας το είπε και εκεί πέρα ξεκάθαρα. Και έχουμε και ένα δεύτερο παράδειγμα. Δεν ξέρω εσείς αν το πήρατε έτσι. Εγώ το είδα λίγο στα site που γράφτηκε. Έγιναν εκλογές, νομίζω, στο μπάσκετ για συνέχιση της διοίκησης στην ΕΠΣ. Στην ΕΠΣ Κυκλάδου. Ναι. Όχι, ΕΠΣ. Μπράβο. Και έγινε για το υπόλοιπο της θητείας. Mm-hmm. Τον Ιούνιο θα ξανακάνουν αυτοί. Το αναφέρει δηλαδή ότι είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα εδώ πέρα με το έτσι θέλουν να είμαστε σε μια διοίκηση, επειδή αποφασίσαμε και για λόγους που μας εξυπηρετούν. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν και νόμοι, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν καταστατικά. Και οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να τα σεβόμαστε. Πάντως, να λέμε όμως και την αλήθεια ότι στις εκλογές του Ιουνίου κανείς δεν είχε καταλάβει ότι οι εκλογές αυτές θα είναι. Κακώς. Ούτε εσείς το είπατε. Μα γιατί να το πω εγώ. Να το πείτε. Εγώ το ήξερα. Εσείς το ξέρατε. Και λέγαμε. Στα δικά μας μέλη. Δεν υπήρχε. Μα γιατί να το πω. Στα δικά μας μέλη ξέραμε ότι εμείς και αν κερδίζαμε τον Δεκέμβρη θα πηγαίναμε σε νέες εκλογές. Μπορεί να ήταν και τυπικές, μπορεί να μην υπήρχε αντίπαλο ψηφοδέλτιο. Θα έπρεπε όμως να ξαναγίνουν οι εκλογές. Για να είμαστε νόμιμοι ως προς την ΕΠΟ. Δεν λειτουργούμε αυτόνομα εμείς. Μας λέτε δηλαδή ότι δεν είσαστε υποχρεωμένος να το πείτε αυτό. Φυσικά εννοείται. Mm-hmm. Τι έπρεπε να το πω. Ας διαβάζαν το καταστατικό και θα βλέπαν αμέσως ότι μετά από τα άρθρα των εκλογών, από τη Γενική Συνέλευση, mm-hmm. υπήρχε το άρθρο που έλεγε ότι εάν και εφόσον και για οποιονδήποτε λόγο. Δηλαδή δεν έβαζε και όρο, έλεγε για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει εκλογή νέου ΔΣ πριν του εξαμήνου, αυτό εκλέγεται για το υπόλοιπο της θητείας. Και τελείωνε εκεί. Τώρα, αν δεν το διαβάσαν ή αν δεν το ξέραν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως, δεν αφορά εμάς. Πάντως, στα μάτια, η αλήθεια είναι επειδή βρισκόμαστε στο χώρο των ΜΜΕ, προβληματίζει, θα λέγαμε, η διχογνωμία που υπάρχει στα sites, έτσι. Αλλά αναφέρει το ένα, αλλά αναφέρει το άλλο στις αντιδράσεις που υπάρχουν. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Κοιτάξτε, έχουμε λίγο μπερδευτεί. Έχουμε μπερδευτεί. Ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι, υπάρχουν όμως τα καταστατικά. Υπάρχει η ΕΠΟ. Εδώ έχουμε μια δήλωση έτσι, και μια συνέντευξη από τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το ότι το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Άρα, επομένως, το να γράφονται τώρα σε διάφορα site, τα οποία, αν θέλετε να μην πω τη λέξη ελέγχονται, αλλά είναι φιλικά προσκύμενα προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, νομίζω ότι... Μάλιστα. Αυτά ως προς τις εκλογές. Ωραία, ναι, θέλω να μας πείτε τους κινδύνους, όμως, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τις ομάδες. Από τη στιγμή που είναι έκτοτη διοίκηση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις ομάδες? Ότι μπορεί να γίνει κάποια ένσταση και να ακυρωθούν παιχνίδια? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει διοίκηση, όσο καθυστερούν να γίνουν οι εκλογές, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά,
μπήκαμε στα μπαράζ. Σε λίγο καιρό θα τελειώσουν και τα μπαράζ. Και θα πάμε στη φάση. Θα πάμε στη φάση των άλλων μπαράζ που θα κρυθεί ποιο από όλου, ποιο από τα σωματεία, τα δικά μα και αν θέλετε και των άλλων ενώσεων, θα ανεβεί στην ΚΑΜΑ Εθνική. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι εκεί. Εάν μέχρι τότε δεν έχουμε τελειώσει. Εάν συνεχιστεί η απεργία των δικηγόρων. Θα έχει εξελιχθεί το δικό μας πρωτάθλημα με μια έκπτωτη διοίκηση και θα πάμε στα μπαράζ με τις άλλες ενώσεις πάλι με μια έκπτωτη διοίκηση. Νομίζω ο καθένας μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο κίνδυνος. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τότε στην επόμενη μέρα. Εάν εσείς αναλάβετε, ποιες ήταν οι προτεραιότητες σας? Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν την έψη κλάδων πάρα πολλά χρόνια. Βάλαμε και νέους ανθρώπους μέσα για να το τρέξουμε καλύτερα, να κάνουμε και μια ανανέωση. Ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα που έχει ο νομός μας και είχαμε κάνει και ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα την εποχή εκείνη που το οποίο το θέσαμε στα σωματεία. Δεν θίξαμε όμως ποτέ εμείς και δεν θέλαμε να μπούμε σε μια διαδικασία ταξίματος όπως κάνουν οι πολιτικοί για χρήμα και για περαιτέρω ευκολίες κλπ. Είχαμε δώσει τότε μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση της ΕΠΣ και πώς αυτό θα περάσει στα σωματεία, δηλαδή μια αμφίδρομη σχέση σωματείων και ΕΠΣ, και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Γιατί γίνεται ένα μεγάλο λάθος. Η ΕΠΣ, τι είναι? Η ΕΠΣ είναι τα σωματεία. Χωρίς σωματεία δεν υπάρχει ΕΠΣ. Και βλέπουμε ότι μετά την εκλογή, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος έταζε στις ομάδες που τον ψήφισαν κλπ, τις έβγαλε και από το πρωτάθλημα. Με έναν τρόπο που δεν είναι τώρα καιρός να το πούμε, βγήκαν ομάδες από το πρωτάθλημα. Όσο λιγοστεύουν οι ομάδες, μικραίνει η ΕΠΣ Κυκλάδων, άρα υπάρχει κίνδυνος διάλυσης. Εμείς θέλουμε περισσότερες ομάδες. Υπάρχουν δυσκολίες, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς, σε όσους ασχολούνται και προσφέρουν στα σωματεία αυτά και η προσπάθειά μας θα ήταν να πλουτίσουμε την ΕΠΣ Κυκλάδων και σε σωματεία και σε βοήθεια οικονομική. Από εκεί που μπορούμε να πάρουμε. Από πού μπορούμε να πάρουμε εμείς, από πού έχουμε να παίρνουμε, από την ΕΠΟ. Δεν λειτουργούμε αυτόνομα. Όταν έχεις κακές σχέσεις και βάζεις απέναντί σου την ΕΠΟ, είναι φυσικό ότι και η ΕΠΟ θα σε έχει απέναντι. Άρα επομένως δεν θα έχεις αυτά που οι ίδιοι σήμερα κατηγορούν ότι έχουν οι άλλες ενώσεις και δεν έχουμε εμείς. Ναι, αλλά αυτό επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ τον κύριο Φρέρη, μας είπε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο μια καραμέλα. Δηλαδή, ότι η ΕΠΣ Κυκλάδων, η νυν ΕΠΣ Κυκλάδων, έχει απέναντί της την ΕΠΟ. Νομίζω μας είχε πει ότι εμείς δεν έχουμε απέναντί μας καμία ΕΠΟ. Δηλαδή δεν βλέπουμε εχθρικά την ΕΠΟ. Αυτό δεν λέγεται. Έτσι. Αυτό αποδεικνύεται. Το να λέω εγώ κάτι είναι. Εντάξει, μπορεί να το λέω. Πρέπει όμως να το αποδείξω. Δεν φτάνει να λες κάτι. Εγώ να σας πω κάτι ένα απλό. Η πρώτη επίσκεψη του κυρίου Φρέρη στην ΕΠΟ ήταν στη Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε μετά τις εκλογές, αν θυμάμαι καλά, μετά από μια εβδομάδα, δύο, μετά τις δικές μας εκλογές. Του Ιουνίου ήταν. Του Ιουνίου. Ναι. Και η επίσκεψή του ήταν με δύο καινούργια μέλη του ΔΣ και μαζί τους το σύμβουλο, τον κύριο Σιγάλα, ο οποίος πριν από ένα μήνα και ενάμιση είχε βγάλει απανοτές επιστολές και έλεγε την ΕΠΟ και την ονόμαζε εγκληματική διοίκηση, εγκληματική, ξέρω εγώ, σπήρα, ό,τι θες έλεγε μέσα σε ένα έγγραφο, να θυμάστε καλά, σε μια κόντρα που υπήρχε με την ΕΠΟ. Και η συμπεριφορά όταν εμείς κάναμε το εξής τώρα εδώ πέρα. Η δική μας ΕΠΣ από τις εκλογές του Ιουνίου έγινε οπαδική. Ποτέ και στο παρελθόν η ΕΠΣ Κλάδο δεν είχε καμιά σχέση με προέδρους ομάδων, ΠΑΕ ή φύλλα προσκύμενος μεγάλα στελέχη κλπ.
των ΠΑΕ των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης κλπ. Mm-hmm. Κάτι που έγινε στις εκλογές που μας πέρασε. Θυμάστε πολύ καλά, εδώ φωτογραφίες κλπ. Δεν μπαίνουμε και δεν θέλω αυτά να τα αναφέρω γιατί έχουν τελειώσει. Αυτά όμως όλα έχουν επηρεάσει. Και σας λέω, για να δείξεις ότι είσαι με την ΕΠΟ ή αν θέλεις ότι τη σέβεσαι ως αρχή σου, ως εποπτεύουσα αρχή, να μην πω κάτι άλλο, τουλάχιστον, θα έπρεπε να έχεις μια άλλη σχέση. Αυτό δεν υπάρχει. Πολύ και περισσότερο τώρα, και υπάρχει, όταν μετά τις 17 Δεκεμβρίου... Και υπάρχει με ομάδες επαγγελματικές. Ίσως. Βλέπουμε. Βλέπουμε διάφορα. Συνεργασίες, χορηγίες, αποδεκτές οι χορηγίες. Εγώ ψήφισα και στο προηγούμενο συμβούλιο και είπα βεβαίως η κάθε χορηγία από οποιονδήποτε προέρχεται αποδεκτή χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Έτσι. Χορηγίες που θέτουν ανταλλάγματα στο μέλλον, νομίζω δεν θα πρέπει να έχουν καμιά σχέση με την ΕΦΣΥ Κλάδο. Αυτό έχει δηλαδή, να κάνει... Α, συγγνώμη. Δηλαδή δεχόμαστε αλλά δεν δίνουμε. Αυτό, okay. Αυτό, μα αυτό, όταν λέμε χορηγία, τι δηλαδή σου δίνω μια χορηγία να μου δώσει κάτι άλλο εσύ. Κύριε Καυτηράνη, σε αυτό που αναφέρεστε για τα 600 μπουφάν τα οποία θα δοθούν στις ομάδες. Δόθηκαν, νομίζω ότι δόθηκαν. Δίνονται. Και καλώς δίνονται. Ναι, επιδίνεται. Και εγώ ψήφισα και βέβαιος και τα αποδέχομαι. Χωρίς όμως κανένα αντάλλαγμα. Αυτό λέω. Έτσι. Η λέξη συνεργασία λέει πολλά. Συνεργασία ως τι. Και ένα πράγμα να καταλάβουμε εμείς που είμαστε στην ΕΠΣ, ότι η ΕΠΣ δεν είναι ούτε μάνατζερ, ούτε επιχείρηση, ούτε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα ανησυχία. Ούτε παίχτες έχουμε. Δεν έχουμε. Οι παίχτες ανήκουν στα σωματεία. Το σωματείο μπορεί να προωθήσει ποδοσφαιριστές, μπορεί να μεταγράψει, μπορεί. Η ΕΠΣ δεν μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Η ΕΠΣ ουσιαστικά έχει το ρόλο του διοργανωτή, έτσι δεν είναι, αυτή τη στιγμή. Του ρυθμιστή, αν θες, ενός των πρωταθλημάτων κλπ. Να τηρηθούν οι κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι και να τηρούνται ισότιμα προς όλους, έτσι, με αντικειμενικότητα κλπ. Και κυρίως να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο, έτσι, μέσα από μια ειλικρινή σχέση και των μελών του ΔΣ με τα σωματεία όλα. Με όλα τα σωματεία. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, όλοι λέμε ότι πόσο δύσκολος είναι ο νομός μας, τι δυσκολίες έχουν οι ομάδες κλπ. Αλλά όταν φτάνουμε να πάρουμε τις αποφάσεις, κοιτάμε πώς θα δούμε να, ξέρω εγώ, να... Εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτό πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει. Mm-hmm. Έτσι, και πρέπει να δούμε ισότιμα όλα τα σωματεία, να δούμε και αυτούς που φύγαν και γιατί δεν μπήκαν στο πρωτάθλημα, να το ξαναδούμε αυτό, να αυξήσουμε τις ομάδες, να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι περισσότερο και στις ομάδες. Οι ομάδες μας οικονομικά, ζούμε και σε αυτή την εποχή της κρίσης. Εμοραγούν. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι, δεν μπορεί να έχεις μόνο στόχο το πρόστιμο στην ομάδα. Όταν δεν είσαι εσύ, όταν η ομάδα δεν είναι εντάξει απέναντί σου, έχεις τη δυνατότητα, βάζεις το πρόστιμο. Όταν εσύ όμως δεν είσαι απέναντί της εντάξει, τι γίνεται. Θα περιμένει η ομάδα 4 χρόνια μετά να δώσει με την ψήφο της, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα δούμε και νομίζω ότι αυτά αφορούν και όχι τα συνεχιζόμενα ψέματα από τη διοίκηση σε ανακοινώσεις, σε τη δελτία τύπου που εγώ πιστεύω ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παίζεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και να βρίσκονται κάποια πρόσωπα στην επιφάνεια. Εμείς και ειδικά εγώ προσωπικά, επειδή και εσείς με ξέρετε, δεν έχω κάνει κανένα τέτοιο όφελος. Ούτε θέλω, ούτε αν θέλετε προσπαθώ μέσα από την ΕΠΣ να έχω μια αναγνωρισιμότητα στην κοινωνία ή αν θέλετε μια προβολή προς την κοινωνία. Εάν υποθέσουμε ότι γίνουν σύντομα εκλογές, είστε έτοιμοι ως συνδυασμός εσείς να... Ο δικός μας συνδυασμός θα παραμείνει ίδιος με αυτός που ήταν τον Ιούνιο ή θα υπάρξουν αλλαγές? Θα υπάρξουν και αλλαγές, θα υπάρξουν και καινούργια πρόσωπα. Είμαστε πανέτοιμοι εδώ και πολύ καιρό, από τον Νοέμβρη, έχουμε ετοιμάσει το ψηφοδέλτιο, γιατί εμείς πιστεύαμε ότι το Δεκέμβρη η ΕΠΣ και Κλάδων δεν θα ήθελε να βάλει σε κίνδυνο τα σωματεία και ότι θα προκύπτει τις εκλογές. Οι ίδιοι διάλεξαν έναν άλλο δρόμο. Εμείς όμως είμαστε πανέτοιμοι και περιμένουμε τώρα την απόφαση του Διαιτητικού
το οποίο να σας πω ότι ορίστηκε για τη 1 Μαρτίου τώρα. 1 Μαρτίου είναι τη μέρα. Νομίζω Τρίτη είναι πάλι. Τρίτη. Εάν δεν έχουμε την απεργία των δικηγόρων, θα έχουμε και την απόφαση, οπότε... Η απόφαση θα βγει αυθημερών. Το ξέρουμε αυτό. Βέβαια. Την ίδια μέρα βγαίνει. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα άλλο που απασχολεί τις ομάδες και κυρίως τους παίχτες, με τα γήπεδα των Κυκλάδων. Τι γίνεται και ποια είναι η δική σας άποψη για τα γήπεδα των Κυκλάδων? Εδώ θα πρέπει τώρα να δούμε και να... Γι' αυτό λίγα πριν, ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό και δεν φτάνει να βλέπουμε μόνο, επειδή τώρα εμείς είμαστε Συριανοί, ζούμε στη Σύρο, θα πρέπει να βλέπουμε μόνο τη Σύρο. Η ΕΠΣ Κυκλάδων, έτσι, είναι, ανήκει σε όλα τα σωματεία και θα πρέπει να δει με το ίδιο μάτι και τα νησιά τα άλλα και να δει και τις ομάδες που συμμετέχουν, και είναι και πιο δύσκολο να έχουν ένα γήπεδο. Π.χ. η Σέλφος δεν έχει γήπεδο. Και παίζει στη Σύφνο. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Ναι, δεν πρέπει να λυθεί. Γήπεδο υπάρχει στο νησί, αλλά πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί, βέβαια. Άρα είναι πρέπει να γίνουν. Ιδιοκτησίας. Ιδιοκτησιακό. Ναι. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για να έχει και η Σέλφος γήπεδο. Μην φεύγει τώρα από τη Σέλφο να παίζει στη Σύφνο. Δηλαδή έχει μια ομάδα. Και κάνει ταξίδι για να παίξει εντός έδρας. Στην Άξο έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε ότι το Χόρτο κλπ. Έχει πρόβλημα, δεν παίζουν εκεί πολλά παιχνίδια, άρα πηγαίνουν σε άλλα γηπεδάκια, δεν έχει το φιλότι γήπεδο, κατεβαίνει κάθε μέρα με λεωφορεία κλπ. Και εκεί οι αποστάσεις είναι μεγάλες, δεν είναι όπως είμαστε εμείς εδώ στη Σύρο. Άρα έχουμε γενικότερα προβλήματα σε πολλά νησιά από τα γήπεδα. Νομίζω, κύριε Καθηράνη... Πρέπει να το δούμε συνολικά και όχι με μόνο μένα. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζεται η ΕΠΣ να έχει δικό της γήπεδο. Δηλαδή? Δεν χρειάζεται να έχει δικό της γήπεδο. Μιλάτε για το γήπεδο της... Το γήπεδο το δικό μας εδώ, Μόλις. Τη Σύρο. Το οποίο θα μπορούσε να είναι στο Δήμο. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται η ΕΠΣ κάθε χρόνο με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο δεν υπάρχει δυστυχώς, και το στηρούνται όλα τα υπόλοιπα σωματεία. Το ποσό... Εάν μπορούσε η ΕΠΣ μέσω του γήπεδου ή από το γήπεδο, αν θέλετε, να έβγαζε κάποια λεφτά ή να μην είχε έξοδα τα οποία θα επιβάρυναν το ταμείο της ΕΠΣ, θα έλεγα καλώς να έγινε κλπ. Εγώ όμως ξέρω, επειδή ήμουν εκεί πολλά χρόνια, ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΠΣ επιβαρύνεται με πολλά έξοδα, με χρήματα, και μάλιστα υπήρχαν και αντιπαραθέσεις με τα σωματεία εδώ τη Σύρου, γιατί δεν πληρώναν και γιατί δεν δίναν τα λεφτά κλπ. Κλπ. Λοιπόν, εφόσον μπορεί να το συντηρήσει καλώς, αν όμως δεν μπορεί να συντηρηθεί και δεν μπορεί να επιφέρει κάποια έσοδα, ούτως ώστε να μην έχει έξοδα η ΕΠΣ, καλύτερα είναι να δοθεί στο Δήμο της Ερμούπολης, να αναλάβει να το φτιάξει κιόλας, να το... όπως πρέπει. Έχει χρήματα ο Δήμος για να το φτιάξει. Ο Δήμος μπορεί να το φτιάξει. Ο Δήμος μπορεί να επιδοτηθεί από διάφορα προγράμματα. Η ΕΠΣ και η ΕΠΟ δεν μπορεί να επιδοτηθεί από προγράμματα για να φτιαχτεί το γήπεδο. Πάλι ο Δήμος θα το φτιάξει. Μάλιστα. Και μέσα από εκεί, εάν δούμε μετά πώς και πότε μπορεί η ΕΠΣ να έχει ένα δικό της γήπεδο, να μην επιβαρύνει τα άλλα σωματεία, γιατί δεν μπορεί να επιβαρύνονται τα άλλα σωματεία. Δεν μπορεί να λέμε στην Άξο και στην Σέριφο και στην Σαντορίνη ότι ξέρετε, δεν πήρατε φέτος, δεν πληρώσαμε τους διαιτητές, ας πούμε, δεν σας δώσαμε λεφτά, γιατί είχαμε πολλά έξοδα στο γήπεδο. Και τότε έρχεται ο άνθρωπος και λέει, μα τι με νοιάζει εμένα όταν εγώ στο νησί μου δεν έχω γήπεδο. Εμένα τι με νοιάζει, για να έχει γήπεδο ποιος? Ο Άγιαξ και ο ΑΟΣ θα πληρώσει ο Ναξιώτης, δηλαδή θα υποστεί ο Ναξιώτης, ο Σεριφιώτης, ο Σαντορινιός, αυτό όλο. Μάλιστα. Είναι, γι' αυτό έλεγα ότι, και πριν, ότι πρέπει να αποδεσμεύσουμε, έτσι, όταν λέμε Σύρος, όταν λέμε ΕΠΣ, η ΕΠΣ είναι των Κυκλάδων, είναι όλων των νησιών, είναι όλων των σωματείων. Βεβαίως θέλουμε γήπεδο στη Σύρο. Βεβαίως θα χαρούμε να δούμε και όχι μόνο αυτό, ίσως και ακόμη ένα καλύτερο, αλλά όχι με την επιβάρυνση των άλλων νησιών και των άλλων σωματείων που ανήκουν στην ΕΠΣ. Λοιπόν, ήσασταν κατατοπιστικός, κύριε Καυτηράνη. Νομίζω είπαν πολλά σε αυτά τα περίπου 35 λεπτά στην εκπομπή. Αλήθεια είναι πάντως. Μικρή εκπομπή. Δεν είναι μικρή εκπομπή, απλά είναι θέματα τα οποία. Μπορούμε να μιλάμε ολόκληρη την εκπομπή. Όχι μόνο για μέρες, αλλά εβδομάδες νομίζω. Σύριαλ πρέπει να κάνετε. Και να είστε σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως εδώ στην Αιγαίο τηλεόραση. Όποτε θέλετε, εγώ θα σας ξανασυγχαρώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που αρχίσατε. Μακάρι να συνεχιστεί, να έχετε και τη βοήθεια και του Δήμου
και της κοινωνίας και των σωματείων όλων και γενικά του αθλητισμού, γιατί είναι εκπομπή που προβάλλει τον αθλητισμό. Πάντως, αν την 1η Μαρτίου προκηρυχθούν εκλογές, θα ξανάρθετε. Όχι μόνο μια φορά. Όσες θέλετε. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή έτσι κι αλλιώς. Εξάλλου, είναι ένα στούντιο το οποίο το θυμάμαι πολλά χρόνια πριν. Έχω έρθει δεκάδες φορές, να μην πω εκατοντάδες, και είναι γνώριμο περιβάλλον. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Μάρτιο, μάλλον. Ναι. Έτσι, Βαγγελή. Έτσι όπως λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο ξανά κοντά σας, φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, άλλωστε, να συζητήσουμε έως και τις 7 περίπου που θα είμαστε εδώ στον αέρα της Αιγαίου Τηλεόρασης.